Μετά από μια περίοδο εκφρασμένης ανησυχίας για το μέλλον του ΒΟΑΚ, ο Σταύρος Αρναουτάκης σήμερα, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα για άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του κεντρικού τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά Ηράκλειο στις 25 Ιανουαρίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, αφήνοντας πάντως ξεκάθαρα να φανεί ότι το αποτέλεσμα υπήρξε προϊόν διεκδίκησης και πίεσης προς την πολιτεία. Δόθηκαν ημερομηνίες. Και νομίζω ότι οι ημερομηνίες βγαίνουν και μετά από την πίεση. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι αρκετό χρονικό διάστημα έχω δηλώσει ότι ανησυχούμε γιατί δεν έχουν ανοίξει οι οικονομικές προσφορές. Έπρεπε να έχουν ανοίξει αρκετό καιρό τώρα. Ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που εδώ και χρόνια θα έπρεπε να έχει τελειώσει και να έχει παραδοθεί στους κριτικούς, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι οι εργασίες δεν πρόκειται να ξεκινήσουν νωρίτερα από το 25, επαναλαμβάνοντας ότι η υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου είναι δέσμευση και προτεραιότητα και για τον Πρωθυπουργό. Έχουμε μετά ένα αγώνα δρόμου, γιατί πρέπει να εγκριθεί ο προσωρινός ανάδοχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να έρθει στην Ελλάδα να προχωρήσουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Άρα θεωρήστε ότι στην καλύτερη των προϋποθέσεων το 2025 να ξεκινά. Την ίδια ώρα ωστόσο και το ζήτημα του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζίου είναι ανοιχτό μετά την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις παρακάμψεις και το αίτημα οι ανατολικές και δυτικές περιοχές των Δήμων να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους και να μην απομονώνονται με το βόρειο δικό άξονα. Και σε αυτό ο Σταύρος Αρναουτάκης ξεκαθάρισε ότι πρέπει να βρει ενωμένους και διεκδικητικούς φορείς και κοινωνία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, κατά την άποψή μας και σύμφωνα με την άποψη και του ΤΕΕ και των ειδικών επιστημόνων που συμβουλευτήκαμε, μπορεί να γίνει εύκολα και τεχνικά και σε σχέση με τον ευρύτερο σχεδιασμό του ΒΟΑΚ δεν δημιουργεί προβλήματα και βεβαίως οι υπόλοιπες υπόγειες διαβάσεις που καταργούνται αντίστοιχα με το Ηράκλειο σε κάποια τμήματα τουλάχιστον να υπάρξει υπογειοποίηση της χάραξης και να μπορέσει να αξιοποιηθεί ως δρόμος σύνδεσης ή ως κοινόχρηστη χώρη το τμήμα που θα μείνει ελεύθερο. Ως Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα έχουμε πάρει απόφαση για να γίνουν αυτά τα έργα και για το Δήμο Ηρακλείο και εδώ για το Μαλεβίζι. Θα δούμε όμως μετά την εγκατάσταση των αναδόχων, γιατί θα είναι οι ανάδοχοι αρκετοί από τις συμμετέχουσες εταιρείες που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον, να δούμε αυτά τα επιμέρους θέματα. Εν μέσω αυτής της διεκδίκησης πάντως, αυτό που ξεκαθαρίστηκε είναι ότι μετά την έγκριση για το τούνελ στο Κακό Όρος, η διεκδίκηση και η πίεση φαίνεται να φέρνει καρπούς και για το τούνελ στο δρόμο Καστέλη Χερσόνησος, για το οποίο ήδη έχει εμφανιστεί θετικός ο Υπουργός, όπως επισήμανε ο κύριος Αρναουτάκης. Μαζί όλοι, μαζί με τους Δήμους, μαζί με τους υπουργούς μας από εδώ και την κυβέρνηση, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη, που είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, όμως τώρα είναι το ξεκίνημα.